Τα τερτύπια του καιρού συνεχίζονται σε Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, όπου τίποτα δεν υποδηλώνει πως βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, αλλά όλα θυμίζουν άνοιξη και περίοδο Πάσχα. Η καλοκαιρία είναι παρατεταμένη στη χώρα μας, με τις θερμοκρασίες να είναι πολύ υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η κλιματική αλλαγή σε όλο της το μεγαλείο. Είναι γεγονός, ο χειμώνας δεν έχει έρθει ακόμα, μπορούμε να πούμε, τόσο στη χώρα μας αλλά και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, δυτική, ακόμα και κεντρική Ευρώπη και βέβαια νότια Ευρώπη όπου βρίσκεται και η χώρα μας. Έχουμε παρατεταμένα διαστήματα στο τελευταίο καιρό με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με παρατεταμένη ηλιοφάνεια και μόνο το πρωινό κρύο και ομίχλες είναι που θυμίζουν ότι βρισκόμαστε στην πιο κρύα εποχή του χρόνου. Θεωρητικά βέβαια, γιατί ο καιρός φαίνεται να εξελίσσεται έτσι και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν επιστήμονες και μετεωρολόγοι, και η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει στους ίδιους ρυθμούς στην Ελλάδα, με ηλιοφάνεια, ανοιξιάτικο καιρό και θερμοκρασίες πάνω από τους 15 βαθμούς Κελσίου. Η παρεταμένη ηλιοφάνεια, οι συνθήκες καλοκαιρίας βέβαια είναι η σωστή ορολογία, θα συνεχιστούν. Θερμοκρασία στους 15 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 18-19 στα κεντρικά και νότια. Παγετό θα έχουμε τοπικά στη Δυτική Μακεδονία με την ελάχιστη μείον 3-4 βαθμούς και ομίχλες τη νύχτα και το πρωί. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι πνέουν γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς. Μόνο στο νότιο και όταν είναι μέτρη, φτάνουν τα 4-5 μποφόρ, δεν έχουμε δηλαδή ούτε θέματα ανέμων και αυτές οι συνθήκες θέλουν να συνεχίζονται και τις προσεχείς ημέρες μέχρι και τα θεοφάνεια. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Σιούτα, αυτή η κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη μόνο συνηθισμένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και είναι μια τρανή απόδειξη ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τον καιρό και τις ξαφνικές αλλαγές του, με τα παραδείγματα να είναι ούκο λίγα. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο, θα το χαρακτηρίζω πολύ ασυνήθιστο διάστημα καλοκαιρίες, που καταλαμβάνει και μεγάλη έκταση. Αφορά όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και μεγάλο μέρος της Μεσογείου, της Νότιας Δυτικής και φτάνει και μας στην Κεντρική Ευρώπη, και το οποίο προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, ένα συνήθιστο θερμό χειμώνα. Έχουμε δηλαδή, είχαμε ένα ίσως το θερμότερο Δεκέμβριο τελευταίων ετών και όπως όλα δείχνουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και αυτό θα είναι από τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι καιρικές αντιθέσεις στον πλανήτη ανησυχούν πολίτες και επιστήμονες. Άλλωστε, άπαντες έστρεψαν το βλέμμα στα δύο άκρα, από τη μία το πολικό ψύχος της χιονοθύλας Έλιοτ και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα ανοιξιάτικα Χριστούγεννα της Ευρώπης. Η χιονοθύλα Έλιοτ, η οποία βύθισε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα τετραήμερο πολικό ψύχος με θερμοκρασίες που έφτασαν κοντά στους 50 βαθμούς κάτω του μηδενός, χαρακτηρίστηκε ιστορική. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του φαινομένου που οδήγησε στο θάνατο 60 ανθρώπους, οι κυβερνώντες των πολιτιών αποκάλεσαν αυτό που συνέβαινε από τις 21 έως τις 25 Δεκεμβρίου ως πόλεμο με τη μητέρα φύση. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η φράση δεν ήταν καθόλου υπερβολική, αν αναλογιστεί κάποιος πως σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία κατέγραψε πτώση της τάξης των 22 έως και 25 βαθμών Κελσίου σε λιγότερο από 30 λεπτά, κάτι που είναι συγκλονιστικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Βέβαια, η μεγάλη αντίθεση και διαφοροποίηση ήταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρύτερα τη Βόρεια Αμερική, όπου εκεί είχαμε ένα από τα σφοδρότερα κύματα ψύχους των τελευταίων 100-150 ετών, ίσως ήταν από τα εντονότερα, τα σφοδρότερα κύματα ψύχους που έχουν καταγραφεί ποτέ, με θερμοκρασίες που έφτασαν και τους μείον 50 βαθμούς και τις σφοδρές χιονοπτώσεις με πολύ μεγάλα ύψη χιονίου που έφτασαν τα 2 και 3 μέτρα ακόμα και σε πόλεις, σε περιοχές, δηλαδή κατοικημένες περιοχές και όχι σε βουνά, σε μεγάλα υψόμετρα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ανομαλίες στις θερμοκρασίες σε ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών, αλλά κάτι που αυξάνεται βαθμιδών τα τελευταία 30 χρόνια.